για τον Αθηναίο. Και όλα αυτά μέσα σε 3 λεπτά πρέπει να πούμε. Είναι πραγματικά πολύ καλό σκορ. Το σουτ για 3. 3 στα 3. Απίστευτη φτωχή από τους παίκτες του Άρη, από τον Βεζένκο. Ζέγκοφ, πάλι, πάλι, 17-2, εκρηκτικό το ξεκίνημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρης διαφοροποιηθεί, πατήσει πάνω στον Αθηναίο. Τώρα προσπάθησε να βγάλει ένα πικ εν ρολ εκεί με τον Χαρίση, τελικώς, καλά και φάουλ. Εκεί απόδοση των παιχτών του Άρη με τον Βεζένκοφ. Να κάνει και αυτός όπως και οι υπόλοιποι, βεβαίως. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος παίκτης του Άρη που θα υστερεί κάποια στιγμή. Σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά κρατεί την μπάλα ο Αθανασούλας και ο Μούρτος. Για το Βεζένκοφ. Κι άλλο. 26-6 από το Βεζένκοφ. Τρία στα τρία τρίποντα. Ένα στο ένα δίποτο. Και μία στις δύο βολές τώρα. Και χάσει μία προηγουμένως. Θα ανακολουθώ. 27-6 στο σύν 21 ο Άρης, 2-44 αρκεί από το τέλος της πρώτης περίοδου. Και 28-6. Δεν θα έλεγα ακριβώς σε απόγνωση, αλλά είναι προβληματικά λογικό να είναι προβληματισμένο με μια τέτοια διαφορά που κάνει η ομάδα του. 45-19 με τον Αλέξανδρο Βεζένκοφ να έχει πετύχει 14 πόντους. Έχει μαζέψει και 4 rebound. Τα βήματα θα βγάλει για τον Βεζένκοφ. Χαρίσης, καρφών, 54-35. Από την θαυμάσια, τον θαυμάσιο συνδυασμό των παίκτων του Άρη και τη συνεργασία εκεί Βεζένκοφ με Χαρίση. Ποτέ δεν έπεσε σε μονοψήφιο. Είναι η πρώτη φορά. Βεζένκοφ. Αυτό είναι το καλά της ψυχολογίας για το οποίο έκανε λόγο προηγουμένως και ο Κόμπ. Είναι πάρα, πάρα πολύ καλός παίκτης και σήμερα είναι εξαιρετικός. Είναι λογικό να πάρει τη θέση επάνω του. Λογικό και είναι να δείξει μια αξιοθαύμαστη ωριμότητα για την ηλικία του. 18 ετών. Αθηναίου. Βεζένκοφ για 3. Και φάουλ από τον Μακόλου. Είναι αυτό που ήταν φουλ φάουλ. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Βεζένκοφ θα σηκώσει το επιθετικό βάρος τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο. Από τη στιγμή που ο Μιχάλης Τελεκάνος είναι καθισμένος στο πάγκο. Εδώ η προσπάθεια του Μακόλου. 60-52. Με 19 πόντους του Αλέξανδρου Βεζένκοφ. Και 20 τώρα. Στο σύν 9 ο Άρης. Ο Ζέγκοφ που έχει μαζέψει και 7 από την Κάρι Πάου. 3-3. Με Ζέγκοφ. Θα βγάλει για το χάρτη για 3. 65-52 εκεί που είχε μειώσει τη διαφορά στους 6 ο Πανιώνιος. Κάνει ένα σερί 6-0 ο Άρης και διαφορά στους 12. Ο Χωρίδης. Με Ζέγκοφ. Προσποίηση μέχρι μέσα. 68-54. Εξαιρετικός ο Μελένιος. Βεζένκοφ είναι ο ηγέτης του Άρη με 23 πόντους. Και 9 rebound. Είναι εύστοχο στη δεύτερη. 79-74. Και ο Άρης είναι στο τελικό. 5 δευτερόλεπτα απομένουν και 5 δέκατα. Πανηγυρίζουν οι παίκτες του Άρη. Coach. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ο Άρης ήταν καταπληκτικός στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό του έδωσε στη συνέχεια την ευκαιρία να με σωστή, θα έλεγα, και οργανωμένη δουλειά και συναντήση να διατηρήσει τη διαφορά. Κόουτς Γκάλης, κοιτάξτε τους παίκτες του Άρη να γίνονται ένα με τους οπαδούς των Κιτρίνων. 5.500 κόσμος στο Αλεξάνδριο που πανηγυρίζει την πρόκληση στον τελικό, λες και είναι η κατάκτηση του κυπέλου. Μετά από 9 χρόνια ο Άρης επιστρέφει στον τελικό που θα διεξαχθεί και πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτή τη φορά όχι στο Λίντο όπως είχε γίνει πριν από 9 χρόνια, αλλά στο καινούριο υπερσύγχρονο γήπεδο, το στολίδι του Ηρακλείου, το κλειστό στα δύο αωράκια. Πάντα... Αλέξανδρε, λοιπόν, συνεχίζουμε. Αλέξανδρος Βεζένκοφ από τους πρωταγωνιστές και αυτός, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά.
Αλλά για μας ήταν ένα παιχνίδι τελικός. Ο κόσμος το ήθελε πάρα πολύ. Τους πικράναμε στο παρελθόν. Τους είχε πικράνει και το ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι αυτή η νίκη είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στον κόσμο του Άρη. Αυτόν τον κόσμο που ήρθε εδώ, που μας ακολούθησε σε πολλές δύσκολες έδρες και είναι πάντα εδώ. Με τα παιδιά βγάλαμε πάθος, βγάλαμε ενέργεια. Παίξαμε πιστεύω ένα μπάσκετ συγκλονιστικό στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όμως χαλαρώσαμε λίγο τα λάθη. Όμως συνεχίσουμε. Πάμε για τη σκληρή δουλειά. Έχουμε παιχνίδι το Σάββατο και πρέπει να συνεχίσουμε. Παρά τα 18 σου χρόνια πάντως έδειξε το σημερινό παιχνίδι, τουλάχιστον όσοι του παρακολουθήσαν, μια απίστευτη ωριμότητα στο παιχνίδι. Είναι δείγμα προφανώς και προσωπικής δουλειάς, αλλά φαντάζομαι ότι θα ήθελες να αφιερώσεις και την προσωπική σου εμφάνιση, αλλά και όλη αυτή την νίκη σε κάποιους ανθρώπους. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο συνέστημα να παίζεις, είναι ένα πολύ δύσκολο, έχεις πίεση να παίζεις στον Άρη. Είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος. Αυτά τα 21 λάβαρα που είναι από πάνω μας, πραγματικά είναι μεγάλη πίεση. Εμείς το διαχειριστήκαμε δημιουργικά. Εγώ προσπαθώ κάθε παιχνίδι να δίνω το καλύτερο μου αυτό. Και αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του ΜΑΚ και στο προπονητικό staff. Και ειδικά θέλω να διαφέρω και στον προπονητή μας, ο οποίος πάλεψε για μας. Και πραγματικά, όπου και να πάει, αν πάει, του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σας είπε κάτι επ' αυτού? Ακόμη προφανώς δεν μιλήσατε, βεβαίως. Δεν μιλήσαμε και εμείς περιμένουμε, αλλά πιστεύω ότι αυτός έχει βάλει τις βάσεις και είτε πάει είτε δεν πάει, εμείς θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά σαν ομάδα. Σίγουρα θα μας πικράνει πάρα πολύ, αλλά ας χαρούμε τώρα αυτή τη στιγμή και ας το σκεφτούμε αργότερα. Συγχαρητήρια και πάλι, Αλέξανδρε. Να είστε καλά.